Όλους τους συναδέλφους και στο Προεδρείο καλή θητεία και δημιουργική. Στη διαδικασία αυτή καλούμαστε να τοποθετηθούμε ως κυβερνητικοί βουλευτές επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, τονίζοντας, εξειδικεύοντας και αναδεικνύοντας συγκεκριμένα σημεία αυτών. Σε αυτή τη βάση θα αναφερθώ σύντομα στις σχετικές δηλώσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Αθλητισμού. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της δικαιοσύνης, η κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ήδη κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο τα πρώτα σημαντικά δείγματα γραφής. Καταρχάς, με την ψήφιση του νόμου 43-22 του 2015, έκανε το αναγκαίο πρώτο βήμα, όπως ακούστηκε και από τον συνάδελφο Κατριβάνου, για την αποσυμφόρηση των ελληνικών φυλακών. Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2015, η CTP, Επιτροπή Κατώτατων Βασανιστήριων, αναγνώρισε τη βελτίωση της κατάστασης και τις θετικές προσπάθειες από μέρους της Ελλάδας προς αυτήν την κατεύθυνση. Μένουν βέβαια πολλά να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση και στον τομέα αυτών και αναφέρθηκαν αναλυτικά στην τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργού. Επίσης, το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν θετικές παρεμβάσεις για τη δικαιοσύνη και την κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, ψηφίστηκαν ευνοϊκές μεταρρυθμίσεις στον πτωχευτικό κώδικα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το νόμο Κατσέλη ώστε να διευρυνθεί και να περιλαμβάνει οφειλές στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και την επιτάχυνση της διαδικασίας του σχετικού νόμου στα ειρηνοδικεία. Άμεση και κύριοι στόχοι της νέας κυβέρνησης είναι, όπως τόνισε και ο αρμόδιος Υπουργός, η κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας, πάγιο και αναγκαίο αίτημα όλων, η στελέχωση και ενίσχυση των δικαστηρίων, πολύ σημαντικό, και ο εξορθολογισμός των τελών και των δικαστικών παραβόλων, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε όλους. Επίσης, η ηλεκτρονική διασύνδεση των γραμματείων και των υπηρεσιών, για να μην ταλαιπωρεί το πολίτης, η αναβάθμιση των δικαστηριακών υποδομών μέσα και από ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια, και η επιτάχυνση της διοικητικής δικαιοσύνης, που όσοι ασκούμε μάχη με δικηγορία γνωρίζουμε ότι καθυστερεί πάρα πολύ μέσα από τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών με τη συμμετοχή των δικηγόρων σε κάθε περίπτωση. Όσον αφορά τώρα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο δράσης, το οποίο στοχεύει στην ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ειδικότερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως των παιδιών, των αμαία κλπ., καθώς και την ουσιαστική αντιμετώπιση του ρατσιστικού και μυσαλόδοξου λόγου και έργου, λόγο και έργο, με τη συμπλήρωση του σχετικού νόμου. Περνάμε στον τομέα του αθλητισμού. Προχωρήσαμε σε ενέργειες οι οποίες σε μια ευνομούμενη ευρωπαϊκή πολιτεία θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες. Η ανοχή όμως και η εύνοια των κυβερνήσεων της χώρας μέχρι το Γενάρη του 2015 προς αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και λοιπά οικονομικά και παραγωγικά συμφέροντα είχε πολλαπλές συνέπειες για τον ίδιο τον αθλητισμό, τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις, τους αθλητές, τους φιλάθλους αλλά και τα έσοδα του δημοσίου. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού ανέφερε πολύ σοβαρά ζητήματα που προκαλούν αίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή των διατάξεων νόμου ψηφισμένων από το 2005 σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές για όλες τις ΠΑΕ, τον οικονομικό τους έλεγχο, την κάρτα φιλάθλου και πολλά άλλα που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά το προηγούμενο διάστημα. Σε αυτή μας τη θητεία θα προχωρήσουμε σε νέο αθλητικό νομοσχέδιο, το οποίο θα αντιμετωπίζει και άλλες παθογένειες του χώρου. Επίσης, οφειλές αθλητικών ανώνυμων εταιριών προς το δημόσιο που δεν είχαν εισπραχθεί από τις διοικήσεις του ΆΚΑ και άλλων σταδίων εκαθαρίστηκαν, ενώ τα έξοδα του Υφυπουργείου από 1,8 εκατομμύρια το 2013, 1 εκατομμύριο το 2014, ανήλθαν σε λιγότερα από 40.000 ευρώ μέχρι σήμερα, χωρίς να λείψει τίποτα. Και μάλιστα, με τα κονδύλια αυτά έγιναν και παρεμβάσεις όπως το στέγαστρο του ΟΑΚΑ για να κάνουν προπόνηση αθλητές του στίβου. Τέλος, προτεραιότητά μας, και το τονίζω αυτό έχοντας υπηρετήσει και τον αεραστεχνικό αθλητισμό, είναι ο αεραστεχνικός και μαζικός αθλητισμός με επιχορηγήσεις, ομοσπονδίες και σωματεία που να πληρούν όμως τις νόμιμες και ευρωπαϊκές προϋποθέσεις, με σταδιακή βελτίωση των υποδομών στην εργασία με τους Δήμους και με ποιοτική ανακατανομή των αθλητικών έργων προκειμένου να μην συγκεντρώνονται σε μια περιοχή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγονται συχνά παραπομπές στο Λένιν ή σε άλλη βιβλιογραφία. Είναι σημαντικό αυτό. Τα πράγματα αλλάζουν. Βλέπω και καλό είναι να αναφέρεστε και στη βιβλιογραφία αυτή. Εγώ εκείνο το οποίο θα αναφέρω στην παρούσα φάση, γιατί είναι αυτό που σας λείπει και είναι η αυτοκριτική, είναι το εξής. Είπε λοιπόν ο Λένιν να αναγνωρίζει ανοιχτά το λάθος του ή να βρίσκει τις αιτίες του λάθους, να αναλύει την κατάσταση που το γέννησε ή να εξετάζει προσεκτικά και μέσα για τη διόρθωση του λάθους, αυτό είναι γνώρισμα ενός σοβαρού κόμματος, αυτό θα πει εκπλήρωση από μέρους των υποχρεώσεών του και αυτό θα πει διαπαιδαγώγηση και μόρφωση της τάξης και έπειτα και της μάζας.
Σε αυτή τη βάση, λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Δεν θα χάσουμε την επαφή μας με την κοινωνία, την νεολαία, τα κινήματα και τα λαϊκά στρώματα που μας έχουν στηρίξει ως εδώ. Μαζί τους παλεύουμε, αυτούς εκφράζουμε, σε αυτούς απολογούμαστε και λογοδοτούμε και μόνο. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλήδης Τσακαλώτος, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε σταθερά ριζοσπαστικές κινήσεις και πολιτικές με κοινωνικό πρόσημο και μέσα σε αυτή τη δύσκολη συμφωνία. Διότι σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγηθούμε στην ενσωμάτωση όπως προσδοκά και επιδιώκει το εγχώριο και ευρωπαϊκό κατεστημένο. Και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να τους χαλάσουμε για άλλη μια φορά τα σχέδια με δύναμη και αποφασιστικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ψυχογιό από το ΣΥΡΙΖΑ.